Έχω σε άπειρες συναντήσεις στο τραπέζις λαθμένος. Θυμίζει μία τάκα που είναι η κατάσταση τρύπας με μία τάκα που είναι μία δουβουλιάδη. Το ρωτούσε κανένας, το ρωτούσε κάποιος να είναι καταδικασμένος στο θάνατο και του λέει μία τάκα που είναι όλη και αν έβαλε το θάνατο είναι εξαιρετικό. Το ίδιο συμβαίνει με την περιοχή της Αθήνας. Μετράμε το αστροσκοπείο μετά από το έως 60 και όχι μόνο έχουμε σωματίδια. Μπορώ να σας πω ότι δεν είναι παραπάνω, ότι από τις αρχές του Ιωάννα το 1900 το προηγούμενο φορά μετρούσε όλους. Από το 1900 αντίστοιχα. Λοιπόν, ένα μόνο πράγμα θα σας πω. Είναι πάρα πολύ όμορφες οι θεωρητικές αντιμετωπίσεις των προβλημάτων. Το θέμα όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι μια κατάσταση καλύτερη. Τι γίνεται δηλαδή, πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Μια κατάσταση που δηλαδή, καταλαβαίνουμε ότι πρέπει να βελτιωθεί. Το ΙΕΚΑ νομίζω ότι είναι τυχερό αυτή τη στιγμή για δύο παράγοντες. Είναι τυχερό λόγω του ότι ένα μεγάλο αριθμό αυτοκινήτων έχει περιορίσει αισθητά τι μετακινήσει του καταναλωτέ. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν μεγάλες εκπομπές, υπάρχουν μεγάλες εκπομπές. Όπως πριν 3-4 χρόνια, γερούμενο στο Μακεδονίο και πριν πολύ πολύ. Έχει επίσης, έχουν επίσης καταθέσει την αγκίδα των 600.000 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να βελτιώνεται λόγω αυτών των συνθηκών η ατμόσφαιρα. Και το δεύτερο επίσης πρέπει να είναι πολύ ευγνώμονες στον καιρό λόγω του ότι αυτή τη στιγμή, μέχρι αυτή τη στιγμή, δεν έχουμε σοβαρά γεγονότα όπως καμιλές θερμοκρασίες και άφηγε θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε προβλήματα. Το θέμα όμως δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι αν δείτε το τρίπτυχο το οποίο χαρακτηρίζει μια κατάσταση ποιότητας ατμόσφαιρα σε οποιαδήποτε πρωτεύουσα, θα δείτε ότι έχει να κάνει με τρεις πτυχές. Το ένα είναι οι μετρήσεις, το δεύτερο είναι οι αναλύσεις των μετρήσεων και το τρίτο είναι τα μέτρα. Μετρήσεις μπορώ να συγκριθώ με πολύ καλούς επιστήμονες. Έχουμε τη δυνατότητα να μετράμε σε πολλά σημεία για το πεδίο, υπάρχουν εδώ τα όργανα. Το ΙΚΑ κάνει λύσεις ασχέτως τώρα της οικονομικής κατάστασης, κάνει μια προσπάθεια να καλύψει τις περισσότερες πολιτικές. Επομένως, εκεί πέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Και το τελευταίο τρίπτυχο είναι, παίρνεις αυτά τα πράγματα και κανονίζεις τα μέτρα, παίρνει μέτρα, τα οποία μέτρα έχουν να οδηγήσουν στην καταπολέμηση τη μεταβολή τη ατμόσφαιρα προ το χειρότερο. Και φυσικά, ανάλογα με το έργο που θα κάνει, μπορεί να παραμείνει η κατάσταση μέχρι ή ακόμη και να γυρίσει προ το χειρότερο. Γι' αυτό πρέπει να ξέρετε στη συγκεκριμένη περίπτωση στην πατρίδα μα, το πρόβλημα που έχουμε είναι ο μακροχρόνιο χειρότερο. Οι άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν τα μέτρα δεν ξέρουν τι θα συμβεί με το πρόθεσμα. Δηλαδή το ένα μέτρο και ένα πατέρα. Θέλω να σα πω δύο-τρει περιπτώσει για να καταλάβετε. Όταν κυκλοφόρησε το νομόσχημα, θυμόσαστε πριν από αρκετά χρόνια, κανένα δεν του είπε στου ανθρώπου οι οποίοι είχαν ασχοληθεί με αυτή την οδηγία ότι οι Έλληνε είναι τόσο πολύ ευθύνοι με το αμάξι. Δεν υπάρχει περίπτωση άλλο να το αφήσει το αμάξι. Πήγανε λοιπόν τα μάξια, πήγανε στην άκρη του κακτηρίου και άρχισαν να κυδεύουν ένα χρόνο να το παρτάρουν. Μετρήσαμε ύστερα και ήταν ο Έλληνας. Μετρήσαμε ύστερα από μια εβδομάδα και είδαμε ότι η ύπαρξη του κέντρου των αθλητών και τα τελευταία πρωί. Είχαμε πάρει την ύπαρξη που είχαμε μεταφέρει από το ένα μέρος στο άλλο. Λόγω του ότι δεν υπήρχε το χρόνο σχεδιασμό τέτοιο να πρέπει κάποιος ο οποίος να ξέρει σε βάθος του θα συμβεί ποια θα είναι η αντίδραση του Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας ξέρει ότι έχει μια συγκεκριμένη αντίδραση στα γεγονότα. Παραδείγματος χάρη, το παγόρευσε να έχει προφέρει με τον νόμο, πήγε εγώ σε έναν τρομάξι, το ζήτημα. Ο Έλληνας θα καπλασιάσει την παρήμα στο τρομάξι. Αυτό είναι μια κάνη που σας είπα με τη στόφα του ανθρώπου ο οποίος διοικεί και για μένα το ο κύριος Βαέμις, ο συγγνώμη Βαέμις, ο Σωτρίτης, ήταν μια τέτοια στόφα ανθρώπου ο οποίος μπορούσε να δώσει λύσεις. Και δεν ήταν μόνο στην ποιότητα της ατμόσφαιρας. Εγώ ήμουν στην πλάκα. Κατάλαβα την πλάκα, έγινε στην πλάκα και ήξερα την υποβάθμιση της περιοχής.
ήξερα εκείνους τους ανθρώπους που την πέρασαν από το Υπουργείο, τις προσπάθειες που έκαναν και τη χειροτέρευση της περιοχής. Από ποιοτικό επίπεδο, από επίπεδο περιβάλλοντος, από το επίπεδο πολιτιστικό, περνούσαν ένα μετά τον άλλο και οι ομιλίες οι οποίες έδινε πως θα φτιάξουν τις πινακίδες που είσαι από τα πλησιακό πινακίδες του περιοχείου. Ή ο διοίκητος της αποκαθόφωνα πάνω και ο ερώτης του διοίκητης αποκαθόφωνα. Και εμφανίστηκε ο κύριος Τρίτσης, ο οποίος πράγματι ο νομίζω να τον ζητώνω. Ο Άιμουσος ο Τρίτσης, ο οποίος πραγματικά μέσα μια βραδιά της ομιλίας. Ναι, ο Τρίτσης ο εφάρμοσε. Ο Τρίτσης το είχε εφάρμοσει. Είχε πλέξει, ήταν ο κύριος... Ναι, μα δεν θα είσαι εφάρμοσε. Ήτανε... Όχι, ήτανε και ο κύριος Ανδριανόπουλος και ο κύριος Μάρος και ο κύριος Τρίτσης. Αλλά ήταν και οι τρεις συγκεκριμένες συνδέσεις. Το θέμα είναι το μόνο πάει. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τώρα τελευταία σχετικά με την ποιότητα της ατμόσφαιρας είναι η υπερθερμοποίηση. Είδαμε πει πολλές φορές ότι θα δημιουργήσει προβλήματα. Δεν θα δημιουργήσει προβλήματα άμεσα η υπερθερμοποίηση. Λόγω του ότι θα πάρει σε βαθμό θα δούμε. Θα είναι κατασκευασμένα την τελευταία τριετία, αν δεν τελευταία μοντέλα, τα οποία δεν είναι κατάσταση που προβλήματα, το ξέρετε. Σε περίπτωση που θα το αμάξι είναι καταδεδομένο, οι εκπομπές των ρήπων είναι στο ελάχιστο. Αλλά, αν έτσι δεν έχει κανένα εμπάρκο στο πρόβλημα, θα διώξει ο Έλληνα αυτή τη στιγμή έχει μεγάλο οικονομικό πρόβλημα. Το τελευταίο που θα πρέπει να κάνει είναι να κάνει συνθέσει στο αμάξι. Ένα από τα λογικά του αμάξι το οποίο έχει προβλήματα ρήπηση είναι μια βόμβα συλλογικά για το λογικό. Πρέπει κανένα να δώσει ιδιαίτερη προσοχή. Δεν μπορεί να το αφήσει το αμάξι. Λοιπόν, αυτό το οποίο νομίζω χρειάζεται είναι να υπάρξει μια άμεση αντιμετώπιση των θεμάτων τα οποία έχουν να κάνουν με την, με την ύπαρξη του παιδιού και με τη συμμετοχή της βιομάχης, της κάψης της βιομάχης, αλλά οτιδήποτε εκμεταλλευτεί πρέπει να κάνουν ιδιαίτερα πόσο αυτά τα θέματα που έχουν να κάνουν. Ένα άλλο θέμα το οποίο θα ήθελα να σας να δείξω είναι το θέμα της, των σωματιδίων. Δεν είναι τα σωματιδία, δεν είναι μάλιστα στα φυλακάστη στη ζωή μου από τη μία μέρα στην άλλη. Δηλαδή, έφερα εδώ πέρα από το δόσο του κ. Ξόπηρου ένα περιοδικό το οποίο δικτύραμε στο σωματιδίο κάθε μήνα και είχε να κάνει με τις μετρήσεις τις οποίες οι οποίες εκείνο το, την περίοδο του 1960-1970 σε 4-5 περιοχές άφηνα. Και μετρούσαν την μεταλλοποίηση. Μετρούσαν μάλλον τον καπνό. Και μπορείτε να δείτε ότι είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Δηλαδή, αν δείτε τις μετρήσεις στο κέντρο της Αθήνας με το αστεροσκοπείο, το ίδιο αστεροσκοπείο θεωρητικά ήταν μετά στην Ακρόπολη και δεν ήταν τόσο επιβαρημένο, θα δείτε μια αναλογία 4-1. Δηλαδή υπάρχουν σοβαρά προβλήματα.